Κύριε Κερίδη, με την ανοχή σας, καθώς δεν θα συμμετάσχει άλλος εκπρόσωπος του ΚΚΕ στη σημερινή συζήτηση, θα πάρω λίγο χρόνο παραπάνω. 3 λεπτά, καταλαβαίνετε, είναι πολύ λίγα για να αναπτύξεις ένα ολόκληρο σκεπτικό σε σχέση με αυτή τη συζήτηση. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί για τη λεγόμενη δίψη για το μέλλον της Ευρώπης. Την έχουμε χαρακτηρίσει σαν προπαγανδιστική εκστρατεία πλήσης εγκεφάλου, ακριβώς γιατί επιδιώκει να αυτοπροβληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν Ευρώπη, ενώ είναι στην πραγματικότητα μια διακρατική ένωση του κεφαλαίου. Οι εξελίξεις έχουν αποδείξει στην πράξη ότι ούτε αιώνια είναι, ούτε νομοτέλεια είναι, και βεβαίως δεν μπορεί να εμφανίζεται σαν δημιούργημα των λαών, γιατί δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Οι εκκλήσεις δε στους λαούς να την συνδιαμορφώσουν αποτελούν προκλητικό εμπέγμο κατά την άποψή μας, γιατί η ιστορία έχει αφενός καταγράψει ότι ουδέποτε ρωτήθηκαν οι λαοί για τη συγκρότησή της, αλλά και όποτε με δημοψηφίσματα τοποθετήθηκαν αυτοί για τις αντιλαϊκές συμφωνίες, όπως το Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, στη Δανία, στην Ιρλανδία και αλλού, και τις απέρριψαν, η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις επιστρέφησαν κάθε είδους εκβιασμό, επιβάλλοντας τη διεξαγωγή επαναληπτικών δημοψηφίσματων μέχρι αυτές να επικυρωθούν. Επομένως, από τις απαρχές της μέχρι και σήμερα, κατά την άποψή μας, ήταν και είναι ένωση των μονοπωλίων, υπάρχει για να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, αυξάνοντας την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την καταπίεση των εργαζομένων. Όλα αυτά δεν είναι ζήτημα που μπορούν να λυθούν με έναν μηχανισμό συμμετοχής, γιατί η ίδια η ουσία της είναι τέτοια. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, τις οποίες αναφέρθηκαν και άλλοι ομιλητές, φαίνονται αυτές από την επώδυνη εξέλιξη της πανδημίας, που σημαδεύεται από το γεγονός ότι τα δημόσια συστήματα υγείας, λόγω χρόνιων πολιτικών υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης, κατέρευσαν, μετατρεπόμενα σε συστήματα μίας νόσου, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, την ίδια ώρα που θησαυρίζουν οι ιδιωτικές κλινικές, ο ιδιωτικός κλάδος της υγείας και βεβαίως οι φαρμακευτικές βιομηχανίες, μέσω του ανταγωνισμού τους λιμένονται την παραγωγή και διάθεση των εμβολίων με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχουν. Άρα λοιπόν, η πανδημία, η εγκληματική επιλογή Ευρωπαϊκής Ένωσης και καπιταλιστικών κρατών να μην προστατεύσουν την υγεία και τη ζωή των λαών για να μην βλάψουν την καπιταλιστική κερδοφορία, η νέα βαθύτερη καπιταλιστική κλίση λίγα χρόνια μετά την προηγούμενη, φορτώνονται ξανά στις πλάτες των λαών. Και αυτά βέβαια δεν θα αλλάξουν με τα πολυδιαφημιζόμενα σχέδια ανάκαμψης, πολιτικές δημοσιονομικό πλαίσιο που στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα τα άλλα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι χρήματα των λαών τα οποία θα πάνε κατευθείαν σε τεράστιο ποσοστό στους πράσινους ψηφιακούς ομίλους, φορτώνοντας ταυτόχρονα νέους πράσινους ψηφιακούς φόρους στους λαούς και υπερμνημόνια. Και βεβαίως όλα αυτά προστίθενται σε όσα εδώ και χρόνια τα αντιλαϊκά όργανα και επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κομισιόν, το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με τη σύμπραξη των ελληνικών κυβερνήσεων έχουν προωθήσει. Πράγματα όπως αυτά που βλέπουμε σήμερα να προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το δεκάωρο, τις απλήρωτες υπερορίες, την τηλεργασία, τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων. Όσο για την ποιότητα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, φαίνεται γλαφυρά, νομίζω, με το γεγονός ότι προωθείται ο δραστικός περιορισμός ως και κατάργηση των διαδηλώσεων, της απεργίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης σε πολλές χώρες, ενώ γενικεύεται το φακέλωμα, οι μηχανισμοί παρακολούθησης, οξύνεται ο αντικομουνισμός, η προκλητική εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό. Δεν είναι άλλωστε, και να πω πολύ σύντομα εδώ, ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η επίσημη έναρξη της διάσκεψης είναι η 9η του Μάη. Εδώ και χρόνια επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραχαράξει τη μέρα της επετείου της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών και να τη μετατρέψει σε κάτι άλλο, ασελογώντας τη μνήμη των δεκάδων εκατομμυρίων θυμάτων του φασισμού και σε μια από τις ιστορικότερες, αν θέλετε, στιγμές της ανθρωπότητας. Η ανησυχία, και κλείνω, είναι ολοφάνερη, γιατί παρά το τεράστιο πρόγραμμα κρατικής υποστήριξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλοι όμιλοι δεν μπορούν να κερδοφορήσουν όσο θα ήθελαν. Η πανδημία δεν έχει ανασχεθεί και οι προβλέψεις για τη νέα καπιταλιστική κρίση επιβεβαιώνουν το μεγάλο βάθος και τη διάρκεια που θα έχουν, διαψεύδοντας τα περί γρήγορης ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το αν η διάσκεψη θα φέρει ή όχι αλλαγές στις ευρωπαϊκές συνθήκες και συμφωνίες, αυτό που επιδιώκεται κατά την άποψή μας είναι να αξιοποιηθεί σαν ένας μηχανισμός ενσωμάτωσης της δίκαιης αγανάκτησης και οργής που εκφράζουν οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση καπιταλιστικών κρατών, δεν υπηρέτησε ποτέ και δεν μπορεί να υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες. Άρα λοιπόν, το μέλλον των λαών βρίσκεται στην ισχυροποίηση της πάλι σε κάθε χώρα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων, για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις με την εξουσία και την οικονομία στα δικά τους χέρια, με επίκεντρο τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ.